Χρήζεται από τουρκικά μέσα ενημέρωση η συνάντηση Γεραπετρίδη Φιητάν για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό την ώρα που ο κατοχικός ηγέτης επιδιώκει εκ νέου αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Στενά παρακολουθεί η Λευκοσία τις νέες προσπάθειες του Ερσίν Τατάρ για αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Προσπάθειες οι οποίες πηγάζουν από τη μετάβαση του κατοχικού ηγέτη στον Κυργιστάν για να συμμετάσχει ως παρατηρητής στην 11η Σύνοδο Τουρκογενών Κρατών με θέματα στην ατζέντα την οικονομική σωμάτωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το ψηφιακό μέλλον και την ασφάλεια για όλους. Σε αυτήν ως παρατηρητής θα συμμετάσχει και η Ουγγαρία δια του Πρωθυπουργού της την ώρα που προεδρεύει το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προηγούμενη φορά υπήρξε ξεκάθαρη τοποθέτηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Ορμπάν εκπροσωπεί τη χώρα του και μόνο. Θεωρούμε ότι η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία απαντά με τον πλέον ηχηρό, εκοφαντικό και σαφή τρόπο σε όσες επιδιώξεις ή απαράδεκτες αξιώσεις έχει το ψευδοκράτος ως προς την προσπάθεια αναγνώρισης του. Παράλληλα, η Λευκοσία στρέφει το βλέμμα της και στην Αθήνα, όπου την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας με τουρκικά αντιπολιτευόμενα μέσα να τη χαρακτηρίζουν κρίσιμη και για τον Κυπριακό και να τοποθετούν τη διευρυμένη συνάντηση πριν το τέλος του έτους. Δεν έχει ακόμη αποσαφινιστεί αν η άτυπη συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις διακοπές της πρωτοχρονιάς, θα διεξαχθεί σε πενταμερή μορφή συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου ή σε τετραμερή μορφή. Υπάρχει μια σιωπηρή κατανόηση μεταξύ των δύο Υπουργών πως μια μόνιμη λύση του Κυπριακού θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην θετική ατζέντα μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και πως το Κυπριακό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το Κυπριακό εξάλλου βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του Στέφανου Στεφάνου κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Μας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουμε τις θέσεις του ΑΚΕΛ αναφορικά με το πως προσεγγίζουμε την προσπάθεια για διάρρηξη του αδιεξόδου και για επανέναρξη του διαλόγου από το σημείο που διακόπηκαν στο κράτος Μοντανά. Ο Στέφανος Στεφάνου πραγματοποίησε επαφές σήμερα για το Κυπριακό και στα κατεχόμενα, που συναντήθηκε με το Κόμμα Κοινωνικής Δημοκρατίας και τον τέος τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή.